Είμαστε δημότες του Ηρακλείου, αυτό ήρθαμε να πούμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε δημότες ή δεν είμαστε. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έφτασε η τραγική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Εσταυρωμένου. Δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. Δεύτερον, το δίκτυο ίδρυσης είναι ανεπαρκές. Τρίτον, η αποκομιδήλωση των παιδιών. Τέταρτον, οι δρόμοι μας είναι επίκως απαράδεκτοι και η ευρύτερη περιοχή μας. Όλες οι περιοχές γύρω-γύρω έχουν συνδεθεί στο βιολογικό. Εμείς εισπράττουμε μόνο τα αρνητικά του βιολογικού, είμαστε δίπλα. Έτσι, όλη η δυσοσμία κάθε μέρα και όλο η υγιεινή και ασφάλεια δεν υπάρχει για μας. Έτσι, τα λύματα τρέχουν στους δρόμους. Η διασταύρωση που είναι τώρα Παναγία Μαλεβή, Μάνου Κατράκη και Πινελόπης, εκεί ακριβώς σταματάει η αποχέτευση. Είναι ακριβώς από εκεί που μιλούσε ο κύριος, 200 μέτρα η αποχέτευση. 200 μέτρα δεν είναι παραπάνω. Και τώρα είναι, καθόμαστε εκεί πέρα 24 χρόνια και δεν τολμούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Αντιπροσωπεία των κατοίκων έθεσε τη Δημοτική Αρχή πρώτων ευθυνών της, ζητώντας παράλληλα να δοθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποκτήσουν επιτέλους πρόσβαση στις στοιχειώδεις υποδομές. Περιμένουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει κάποιες ελάχιστες κινήσεις τουλάχιστον και να μην μας κοροϊδεύουν συνεχώς. Μετά η δική μας απόφαση είναι τελειωτική. Θα κλείσουμε τους δρόμους από την πάνω και ανίδω μέχρι την κάτω. Εγώ είμαι από το 91 εκεί, όλο παχιά λόγια ακούω, δεν ακούω τίποτα άλλο. Έπρεπε για να στρώσουν 100 μέτρα ένα δρόμο ασφαλτικό και τι έγινε, μια επάλυψη κάνανε με ασφαλτικό πριν τις εκλογές. Έπρεπε να πάω 10 φορές να βρω τον αντιδήμαρχο και τους υπαλλήλους της οδοποιίας για να μας εξυπηρετήσουν και πήγαμε 30 άτομα. Η συζήτηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φώτισε για ακόμα μια φορά τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα των περιοχών του Ηρακλείου που παραμένουν εκτός σχεδίου πόλεως, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις. Σε κάθε περιοχή που είναι δομημένη χωρίς να έχει σχέδιο πόλης υπάρχουν δυστυχώς αυτές οι ατέλειες, αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Αυτή την καραμέλα την ακούμε χρόνια και χρόνια και χρόνια. Τα εκατομμύρια τα οποία έχει δώσει ο οικισμός μας εκεί πέρα για τις τακτοποιήσεις των αυθερέτων, θα το είχαμε κάνει κολονάκι. Για να πάμε σε λύσεις, χρειάζεται να υπάρχει μία μεθοδικότητα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τη συμπλήρωση βασικών υποδομών από την πλευρά της ΔΕΙΑΗ σε ίδρυυση και αποχέτευση και να επιδιώξουμε με το σχέδιο πόλης να καταστήσουμε σαφές το ποιο είναι το πλάνο δράσης και το πεδίο δράσης του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή.